προβλήματα της συγκυρίας. Μάλιστα. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, δεν είναι ότι εγώ τώρα πλέκω το εγκόμενο του ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί ένα θέμα για μελέτη σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Αμερική και από τα κινήματα και από τα κόμματα και από τα Ινστιτούτα Πολιτικής Επιστήμης. Είναι η αριστερά του 21ου αιώνα, ικανή να απαντάει στα προβλήματα της συγκυρίας με ενωτικό τρόπο, να μην απομακρύνει ανθρώπους με βάση ιδεολογικές ή άλλες διαφορές, αλλά να συσπειρώνει με βάση τα ουσιαστικά κοινωνικά τους συμφέροντα. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο. Ναι. Όσοι νομίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει παρένθεση, είναι μακριά ανοιχτωμένοι. Μπορεί να το επιδιώξουν. Και αυτοί που το λένε, μου κάνει εντύπωση, διότι ουσιαστικά πιάνουν θέση από τώρα ως αντιπολίτευση, σαν υπονομευτές της δημοκρατικής πορείας της χώρας. Τι άλλο σημαίνει πριν τις εκλογές να λες ότι πάω για να χάσω, αλλά θα μείνω όμως σε ένα ρόλο να υπονομεύω την, ναι, από τον κόσμο εκλογή της νέας κυβέρνησης. Γι' αυτό, και με αυτό τελειώνω, η μόνη απάντηση σε αυτά τα σενάρια αποσταθεροποίησης είναι οι εκλογές να αναδείξουν μια ισχυρή και σαφή πλειοψηφία δημοκρατικής ανατροπής και πολιτικής αλλαγής. Μάλιστα. Αλλιώς, το παλαιοκομματικό πολιτικό σύστημα που βγαίνει απόψε από την Αυθαλήνη θα το βρούμε μπροστά μας ξανά. Θα πάω στον κύριο Καραγκούνη.